συγγνώμη, έχω την ευκαιρία. Είμαι εκεί και καταψηφίζουμε. Εμείς καταψηφίζουμε και όταν έρχονται οι φορείς, έχουμε ακρόαση φορέων, θέλω να σας πω ότι καταψηφίζουν και το λέω σε εισαγωγικά το καταψηφίζουν. Όλοι οι φορείς της παιδείας, δηλαδή όλοι οι σύλλογοι, της δευτεροβάθμιας, πρωτοβάθμιας, όλοι οι άνθρωποι της παιδείας είναι ενάντια σε όλους τους νόμους που έφερε η κυρία Κεραμέως μέχρι τώρα. Οι μόνοι που είναι υπέρ είναι αυτοί που είναι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κολεγίων. Μόνο αυτοί χειροκροτούν την κυρία Κεραμέως. Να σας θυμίσω ότι η Μετροπολογία, η κυρία Κεραμέως, νυχτερινή, έφερε τη δυνατότητα να είναι ισότιμα τα πτυχία των πανεπιστημίων με τα κολέγια. Γιατί προετοίμαζε το έδαφος για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Διότι την ελάχιστη βάση εισαγωγής την έφερε ακριβώς για να μείνουν εκτός παιδιά, εκτός πανεπιστημίων και να στραφούν προς τα ιδιωτικά κολέγια. Αυτός ήταν ο στόχος. Και το κατάφερε, διότι φέτος έμειναν 40.000 παιδιά εκτός πανεπιστημίου. Και έμειναν 20 με 25.000 θέσεις κενές από τα πανεπιστήμια συνολικά. Πλήττονται ιδιαίτερα τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Να σας πω ότι όταν είχε έρθει ο κύριος Συρίγος εδώ, αν θυμάστε, που κάναμε μία συνεδρίαση τέλος πάντων, είχε έρθει εδώ στην περιοχή, μας διαβεβαίωσε ότι θα δοθούν κίνητρα ειδικά για το δικό μας πανεπιστήμιο και του Αιγαίου, αλλά ειδικά για μας, γιατί βρισκόμαστε και στην περίοδο που κάνουμε, που γίνεται η λεγόμενη κινητοποίηση, ότι θα δοθούν ειδικά κίνητρα και θα πάρθουν ειδικά μέτρα έτσι ώστε να μην πληγεί το πανεπιστήμιο, διότι θα πρέπει να παίξει ένα αναπτυξιακό ρόλο σε αυτή την παραγωγική μετάβαση. Αυτός ήταν υποτίθεται ο στόχος. Και όλοι οι θύνοντες, οι κυβερνητικοί, μας το διαβεβαίωσαν. Η πράξη τι δείχνει? Ότι αυτή τη στιγμή εισήχθησαν 2.311 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η θέση ήταν 5.390. Έχουμε σχεδόν 45% μείωση των εισαχθέντων. Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσουν τμήματα. Ήδη το τμήμα διοικητικής επιστήμης, μιλάω για την περιφερειακή αιματοκοζάνηση και τεχνολογίας, 86-93-217 από πέρσι, λογιστικής και χρηματοοικονομικής 96-93-317 και 18 πρωτοετής στο μηχανικό νορυκτών πόλων 1-156 εισαχθέντων που είχαμε πέρσι. Καμία λοιπόν, κανένα κίνητρο για το Πανεπιστήμιο. Είναι τελείως αβέβαιο το μέλλον, γι' αυτό εγώ πήρα πρωτοβουλία και με τις άλλες δύο βουλεύτριες της Δυτικής Μακεδονίας προχθές καταθέσαμε ερώτηση για ακριβώς τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να στηρίξει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.